συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την εισήγηση και την ενημέρωση σχετικά με το τι γίνεται, θα ήθελα να πω ότι και εγώ προσωπικά, αλλά και κανένας άλλος, δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε ότι θέλουμε να απολύσουμε κόσμο. Παραλάβαμε μια κατάσταση τραγική, θα έλεγα, και άθλια σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό, χωρίς βέβαια και αυτό να αποτελεί δικαιολογία. Γνωρίζαμε την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό, απλά τώρα τα βλέπουμε τα πράγματα και από μέσα. Δεν θα επιτρέψω όμως σε κανένα να πουλήσει σήμερα εδώ ελπίδα, συνέστημα και ευαισθησία. Κανένας δεν είναι πιο ευαίσθητος από τον άλλον, κανένας δεν πονάει εργαζομένους περισσότερο από τον άλλον και πιστεύω ότι όλοι είμαστε στην ίδια γραμμή. Ακούστηκαν χαρακτηρισμοί από τους αγαπητούς εκπροσώπους των εργαζομένων με εκβιαστικά διλήμματα, θα έλεγα, με τα οποία προδικάζουν και αποτελέσματα δικαστικών αποφάσεων. Δεν θα καταλογήσω όμως τίποτε, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να δικαιολογήσετε την επίσκεψή σας στην Καστοριά. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μία ενημέρωση σχετικά με το τι γίνεται με τους παιδικούς σταθμούς. Στη συνέχεια θα σας πω ένα ιστορικό για το τι έχει συμβεί στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Δήμου Καστοριάς και θα περάσουμε και σε κάποια συμπεράσματα. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους παιδικούς σταθμούς, οι λειτουργούντες παιδικοί σταθμοί κατά το έτος 2018-2019 ήταν οι εξής. Πρώτος Καστοριάς, δυναμικής φιλοξενίας και φροντίδας 51 παιδιών, 15 εγγραφές. Δεύτερος Καστοριάς, 41 παιδιά η δυναμική φιλοξενίας, 16 εγγραφές. Τρίτος Καστοριάς, 61 παιδιά δυναμική, 46 εγγραφές. Παιδικός σταθμός Μανιάκων, δυναμική φιλοξενίας 117 παιδιών, 37 εγγραφές. Παιδικός σταθμός Χιλιοδέντρο, δυναμική φιλοξενίας 28 παιδιών, 8 εγγραφές. Σπενταβρίσου δεν το αναφέρω, διότι ήταν σε αναστολή λειτουργίας από πέρσι. Παιδικός σταθμός της Πηλιού, δυναμικής φιλοξενίας και φροντίδας 57 παιδιών, 10 εγγραφές. Από τους οποίους να σας αναφέρω ότι τα 6 είναι από τον Δήμο Καστοριάς, τα 4 είναι από τον Δήμο Άρκους. Τίποτα. Απλά το αναφέρω. Παιδικός σταθμός Μαυροχωρίου, δυναμικής φιλοξενίας 42 παιδιών, 18 εγγραφές. Πολυκάρπης, 53 παιδιά δυναμική, 11 εγγραφές. Κιχιού, 48 παιδιά δυναμικής, 9 εγγραφές. Κορισσού, 55 δυναμικής, 13 εγγραφές. Μεσοποταμίας, 37 δυναμικής, 35 εγγραφές. Και παιδικός σταθμός Συνόης, 45 δυναμικής, 5 εγγραφές. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν τις εγγραφές 223 νηπίων, από τα οποία 106 είναι με προγράμματα βάουτσερ. Κάτι άλλο που ήθελα να σταθώ στο συγκεκριμένο σημείο και να πω είναι ότι το ΕΣΠΑ δεν επιδοτεί παιδαγωγούς, αλλά το ΕΣΠΑ επιδοτεί όλα τα λειτουργικά έξοδα της συγκεκριμένης δομής. Γιατί παιδευόμαστε συχνά στο συγκεκριμένο και το αναφέρουμε επίσης. Τι καλύπτει το βάουτσερ? Η αξία τοποθέτησης βάουτσερ καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που οι δομές των ανωτέρων σημείων είναι υποχρεωμένες να παρέχουν σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους. Θα σας τα καταθέσω και όλες. Πώς λειτουργούν τώρα οι συγκεκριμένοι παιδικοί σταθμοί? Παιδικός σταθμός Μανιάκων, 37 παιδιά, 2 βρεφονιπιοκόμους. Μεσοποταμίας, 35 παιδιά, 2 βρεφονιπιοκόμους. Πρώτος και δεύτερος Καστοριάς μετά τη συγχώνευση, 31 εγγραφές, 2 βρεφονιπιοκόμοι. Τρίτος Καστοριάς, 48 εγγραφές, 3 βρεφονιπιοκόμοι.
Κορισσού 13 εγγραφές, ένας βρεφονοπιοκόμος. Τυχείου 9 εγγραφές, ένας βρεφονοπιοκόμος. Μαυροχωρίου Πολυκάρπης 29 εγγραφές, 2 βρεφονοπιοκόμοι. Ινώη 5 εγγραφές, ένας βρεφονοπιοκόμος. Χιλιοδέντρου, για να μην παρεξηγούμε, αναφέρω μόνο του Χιλιοδέντρου γιατί της Πενταβρίσου είναι από πέρυσι στην αναστολή. 8 εγγραφές, ένας βρεφονοπιοκόμος. Σύνολο λοιπόν για τις ανάγκες των παιδιών οι οποίοι είναι στους παιδικούς σταθμούς απασχολούνται 15 βρεφονοπιοκόμοι στους συγκεκριμένους παιδικούς σταθμούς, ενώ το μόνιμο απαιτούνται μάλλον 15 βρεφονοπιοκόμοι, ενώ το μόνιμο προσωπικό του Δήμου είναι 16 συν 3. Υπεράριθμο δηλαδή. Υπερκαλύπτει τις ανάγκες των παιδιών. Μία καταγραφή τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον μία ενημέρωση σε ό,τι έχει να κάνει με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και με τα ταμιακά διαθέσιμα. Το 2017 η προηγούμενη διοίκηση του ΝΥΠΗ ΔΕΛΤΑ είχε ένα ταμείο 370.000 ευρώ. Υπερκάλυπτε δηλαδή τις ανάγκες του. Η τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο ήταν της τάξης του 1 εκατομμυρίου. Τα έσοδα από το ΕΣΠΑ ήταν 350.000. Άρα υπερκάλυπτε τη λειτουργία του. Το 2018 άρχισε να είναι προβληματικό. Η τακτική επιχορήγηση του Δήμου παρέμεινε στο 1 εκατομμύριο, αλλά τα έσοδα από το ΕΣΠΑ έπεσαν στις 223.000. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν και οι υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα για το 2017 και το 2018 παρουσιάζεται ένα έλλειμμα της τάξης των 170.000 ευρώ. Για το 2019, όπου και μιλάμε σήμερα, η επιχορήγηση του Δήμου μέχρι σήμερα είναι 709.000 ευρώ. Να διευκρινίσω επίσης προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου στον προϋπολογισμό που κατέθεσε το 2000 για το 2019 έχει υπολογίσει για την τακτική επιχορήγηση του ΝΥΠΗ ΔΕΛΤΑ 850.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι με αυτήν την επιχορήγηση, την τακτική, καλύπτει τις ανάγκες μισθοδοσίας και μόνο των μονίμων υπαλλήλων. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση, όπως σας είπα, που παρέλαβε η Δημοτική Αρχή. Το ΕΣΠΑ επίσης του συγκεκριμένου έτους είναι μέχρι σήμερα 102.000. Δεν έχει να κάνει με τις εγγραφές των ΜΠΙΟΝ αυτά που λέγαμε, τις 106.000. Τα 106 εγγραφές. Παρατηρούμε λοιπόν μία συνεχή μείωση των εσόδων και μία συνεχή αύξηση των δαπανών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση, την σημερινή αυτό που συζητάμε, γιατί ακούστηκαν και τέτοια στοιχεία, τα έσοδα λοιπόν από το ΕΣΠΑ όντως είναι 251.750 ευρώ. Δηλαδή 106 εγγραφές νηπίων με τα βάουτσερ επί 2.375 ευρώ. 251.750. Το σύνολο των εργαζομένων, των 18, απαιτούν μισθοδοσία 294.926 ευρώ. Και το λέω αυτό γιατί το ΕΣΠΑ, η χρηματοδότηση είναι για 11 μήνες και δεν είναι για 12. Άρα παρουσιάζεται αυτομάτως ένα έλλειμμα 45.000 ευρώ από τη συγκεκριμένη μόνο από το συγκεκριμένο μόνο υπολογισμό. Με την απόφαση λοιπόν που πάρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το νομικό πρόσωπο, με τη μερική ανανέωση δηλαδή των συμβάσεων, θα σας πω και στη συνέχεια ότι συντρέχει λόγος που πάρθηκε αυτή η απόφαση και μάλιστα που έρχεται σήμερα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, φαίνεται και βάσει των στοιχείων που σας έδωσα ότι υπάρχει μία διαφορά της τάξης των 200.000 ευρώ ετησίως.
Οι απαραίτητοι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή χρειάζονται μία μισθοδοσία 130.000 ευρώ, σε αντίθεση βέβαια με τις 294.000 που απαιτούνταν για την ανανέωση όλων των συμβάσεων. Η ανανέωση των συμβάσεων ως πλεονάζον προσωπικό, για να καταλήξω, χωρίς φυσικό αντικείμενο εργασίας, και αυτός είναι ο σημαντικός λόγος, αγαπητοί κύριοι προλαλήσαντες, αυτός είναι λοιπόν ο σημαντικός λόγος, ο πρώτος, για τον οποίο ήρθε το θέμα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι δηλαδή ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό σύμφωνα με τα στοιχεία που σας ανέφερα, χωρίς φυσικό αντικείμενο εργασίας. Η ανανέωση λοιπόν αυτών των συμβάσεων συνιστά κακοδιαχείριση του δημοσίου χρήματος και δαπάνη ελεκταία προς καταλογισμό κατά το άρθρο 232 του νόμου 3852 του 2010. Η ανανέωση των συμβάσεων λοιπόν αυτή θα σήμαινε επιβάρηση της τάξης των 136.800 ευρώ. Πάμε τώρα για να έχετε ενημέρωση σε ένα ιστορικό της προηγούμενης διοίκησης και πώς φτάσαμε στο σήμερα. Και γιατί δεν ισχύει και η απόφαση αυτή της ανανέωσης συμβάσεως των 18 από την προηγούμενη διοίκηση. Στις 7 Αυγούστου του 2019, φέτος, έρχεται μία παρατήρηση από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας στον ΟΤΑ, όπου λέει ότι στο νομικό σας πρόσωπο παρουσιάστηκε απόκληση άνω του 10%. Χτυπάει δηλαδή καμπανάκι ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Το καταθέτω το αντίγραφο. Αυτά στις 7 Αυγούστου. Στις 8 Αυγούστου παίρνετε μία απόφαση, παίρνετε μία απόφαση από το νομικό πρόσωπο ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων ορισμένου χρόνου και λέει ο πρόεδρος ηγούμενος στο τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε στα μέλη του το εξής, τις διατάξεις του άρθρου 68, τις διατάξεις του άρθρου 72, τις ανάγκες έρχεται λειτουργίας των παιδικών σταθμών και το επόμενο και σημαντικό, την δέσμευση του Δήμου Καστοριάς ότι θα επιχορηγήσει το νομικό πρόσωπο με έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να εγγραφούν πιστώσεις που αφορούν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Παραπλάνηση δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου. Διότι όπως σας είπα πριν, ο Δήμος Καστοριάς στον προϋπολογισμό του έχει γράψει 850.000 και όχι 1%. Άρα παίρνουν μία απόφαση χωρίς να έχουν τη δέσμευση του Δήμου Καστοριάς. Στις 12 Αυγούστου γίνεται ένα έγγραφο από το νομικό πρόσωπο προς τον Δήμο Καστοριάς, προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, όλα αυτά, όπου αναφέρει με θέμα έτοιμα έκτακτης επιχορήγησης, όπου αναφέρει τις ανάγκες του νομικού προσώπου και καταλήγει στο ότι προβαίνουμε στη δημιουργία αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης ποσού 200.000 ευρώ προκειμένου για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας μας. Καμία απάντηση. Στις 19 Αυγούστου η διεύθυνση του νομικού προσώπου ζητάει από τον πρόεδρο της προηγούμενης διοίκησης σε ό,τι έχει να κάνει με θέμα ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων, συγκεκριμένη ανανέωση των 18 ανθρώπων, όπως σας είπα πριν ότι παραπλανήθηκε το σώμα. Απαιτεί βεβαίως ύπαρξης πίστωσης στους αντίστοιχους κωδικούς εξόδων μισθοδοσίας. Προϋπόθεση η οποία δεν πληρείται στην παρούσα χρονική στιγμή. Επίσης, καμία απάντηση. Στις 13.09, ο Δήμος Καστοριάς είναι μια δημοτική αρχή πλέον, αλλά το αίτημα αυτό είναι προς τον πρόεδρο του νομικού προσώπου, που ήταν η προηγούμενη διοίκηση, και αναφέρει σύμφωνα με το έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, την ανάγκη ύπαρξης βεβαίωσης πίστωσης στους αντίστοιχους κωδικούς, τον αριθμό εγγραφών των υπήρων, οι οποίοι υπερκαλύπτονται με το συγκεκριμένο με το υπάρχον προσωπικό, αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες, κατόπιν όλων των παραπάνω και προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφασή σας, παρακαλώ για τις δικές σας απαραίτητες ανέργειες
και την ανάγκη βεβαίωσης πίστωσης. Ούτε αυτό ανήκει. Στις 13.9 επίσης έρχεται έγγραφο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας, όπου σύμφωνα με την απόφαση αυτή που είχαν πάρει, παρακαλούμε να μας στείλετε απόφαση Προέδρου σχετικά με την ανανέωση των 10 ατόμων, σχετικά μάλλον για την ανανέωση των 18 ατόμων, βεβαίωση πίστωσης για την κάλυψη της ανάγκης. Καμία απάντηση. Ποιος θα απαντούσε, κύριε Δήμαρχε? Ορίστε. Ποιος θα απαντούσε? Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ναι, 13.9. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το δικό μας, το νέο διοικητικό συμβούλιο συστήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου. Να σας παρακαλώ να αφήσετε να ολοκληρώσω. Εσείς διακόπτετε όπως δεν διακόπτετε, σας ερέμουσα και σας παρακαλώ. Για να καταλάβετε ποιος μήνα πέρα. Όπως βλέπετε, όπως έχετε ενημερωθεί, ο σημαντικός λόγος είναι το πλεονάζω προσωπικό το οποίο αποδεικνύεται. Ο δεύτερος λόγος, αν θέλετε, είναι και το οικονομικό στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καστοριάς, με ό,τι σας προανέφερα σχετικά με τους προϋπολογισμούς και τις εγγραφές στον προϋπολογισμό, αλλά και με βάση το ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουμε πίεση χρόνου. Πρέπει ή να ανανεωθούν οι συμβάσεις ή να μην ανανεωθούν. Δεν έχουμε δηλαδή την πολυτέλεια να διεκδικήσουμε χρήματα από κάποιους όλους πόρους, παρόλο που ξαναεξηγώ για να μην παρεξηγούμε ότι ο βασικός και ο σημαντικός λόγος είναι το πλεονάζουν προσωπικό. Πώς λοιπόν σε αυτήν, στη συγκεκριμένη κατάσταση και έτσι όπως είναι ο Δήμος, θα ανανεώσεις συμβάσεις κάποιων ανθρώπων? Εγώ ούτε τους γνωρίζω τους ανθρώπους, ούτε με ήξερα, ούτε τους ήξερα, ούτε υπάρχει κάτι προσωπικό. Όπως σας είπα και πριν, κανείς δεν ξυπνάει ένα πρωί έχοντας στο μυαλό του ότι θέλω να απολύσω προσωπικό, αν και δεν μου αρέσει η συγκεκριμένη έκφραση, γιατί είναι ανανέωση συμβάσεων και επιμένω σε αυτό. Όταν κάποιος υπογράφει μία σύμβαση ορισμένου χρόνου, σημαίνει ότι με το τέλος, με τη λήξη της σύμβασης, 50% πιθανότητες έχει να ανανεωθεί, 50% να μην ανανεωθεί. Και βέβαια τα στοιχεία και τα επιχειρήματα για το αν ανανεωθεί ή όχι αναλύονται κατά περίπτωση. Επειδή αναφερθήκαμε και αναφέρθηκε στο ότι ο Δήμος έχει χάσει λεφτά του ΕΣΠΑ. Όντως, έχει χάσει ο Δήμος λεφτά του ΕΣΠΑ, την αναδότηση του ΕΣΠΑ, διότι τον Σεπτέμβριο του 2018 δεν πρόλαβε η προηγούμενη διοίκηση του νομικού προσώπου, η οποία δεν βλέπω να βρίσκεται κιόλας σήμερα εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν βρίσκεται κάποιος. Παρόλα αυτά, διαλαλούν δεξιά και αριστερά στα blogs και στα ραδιόφωνα ότι είναι υπέρ των εργαζομένων και ότι είναι η καλή και η νέα διοίκηση, το νέο δημοτικό συμβούλιο, είναι η κακή, η οποία είναι για να απολύσει. Χωρίς να αποδεικνύουν, χωρίς να έχουν επιχειρήματα για το πώς θα κρατούσαν αυτούς τους ανθρώπους, κάνοντας φθηνή πολιτική, θα έλεγα, και εις βάρος των συγκεκριμένων εργαζομένων, μη λέγοντας την αλήθεια. Όσες φορές συναντήθηκα με τους εργαζόμενους, τους είπα την αλήθεια κατάματα, μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή. Συναντήθηκα πάρα πολλές φορές, δεν κρύφτηκα ποτέ. Το ίδιο μπορούν να επιβεβαιώσουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων, τους οποίους δέχτηκα αρκετές φορές στο γραφείο μου και δεν κρύφτηκα ποτέ. Πάντα όμως λέγοντας την αλήθεια και κατάματα. Να πεις, να δώσεις καραμέλες, να χτυπάς πλάτες και να λες ότι θα το βρούμε και θα το κάνουμε, για μένα δεν ισχύει αυτό. Θα σας πω κι άλλα στη συνέχεια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαφορά, επειδή ακούστηκε ότι κάποιοι παιδικοί σταθμοί ιδιωτικοί πάνε καλά και συνεχώς ανοίγουν καινούργιοι, όπως και ΚΔΑΠ. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Απλά υπάρχει και μία διαφορά εκεί πέρα στην ιστοδοσία ιδιωτικού τομέα και δημοσίου τομέα. Όπως γνωρίζετε, ο μισθός στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς είναι της τάξης των 600 ευρώ, ενώ αντίστοιχα στο δημόσιο είναι της τάξης των 1.200 ευρώ. Λάθος κάνατε, γιατί παρακαλώ, παρακαλώ. Όπως θα λέμε, όχι, συγγνώμη, όπως δεν διακόψω, δεν θα μας φέρετε μία μισθοδοσία, θα μας φέρετε να μας αποδείξετε. Είπα στην αρχή ότι δεν θα πουλήσει κανείς ευαισθησία εδώ πέρα, ούτε ελπίδα.
Όπως επίσης δεν θα κάνουμε διαγωνισμό εδώ ποιος φωνάζει περισσότερο και ποιος λιγότερο, έτσι. 780 παίρνουν εδώ. Θα δικαιολογήσετε την επίσκεψή σας διαφορετικά. Το 1200 πάντως δεν ισχύει. Όταν λέει ότι παίρνει 700, παραλέω ότι 1200 δεν είναι αληθές. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ότι θέλει. Δεν μπορεί να κάνει ο Δήμαρχος. Αποβάρτε. Γιατί εσύ ποιος είναι ο καθένας που λες. Σε διάκοψε κανένα. Ποιος είναι ο καθένας που λες. Μιλάω, ο καθένας που λέει ότι παίρνει 1200 όταν παίρνει 700. Δημάρχε, μην προκαλείτε. Είχατε τόσο πρόβλημα. Πώς θα δικαιολογήσουμε την παρουσία μας εδώ. Το είπατε δύο φορές. Καθενός θα ρεστεί στην πορεία. Άκουσε για 200. Δύο φορές. Πώς θα δικαιολογήσουμε την παρουσία μας. Παρακαλώ πολύ, σταματήστε. Μην το πείτε τρίτη, γιατί θα τη δείτε τη δικαιολογία μας. Τι θέλετε να πείτε. Ό,τι θέλετε να πείτε κι εσείς. Πώς θα δικαιολογήσουμε την παρουσία μας. Επιμένετε κύριε Δήμαρχε ότι παίρνει 1200. Δεν θα κάνω, θα κάνω. Παρακαλώ, το είπατε. Κύριε Δήμαρχε, κάνουμε διάλογο. Λοιπόν. Καθίστε κάτω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Προς διευκρίνηση το συγκεκριμένο. Παιδαγωγικό προσωπικό ΕΣΠΑ. Μισθή 1510 ευρώ νυχτά. 1572, δεν αναφέρω ονόματα, θα αναφέρω μόνο νούμερο. 1485, 1422, 1485. 1200, 1260, 1200, 1350, 1200. Λοιπόν, είπα και πριν για το συγκεκριμένο κύριο. Το προϊσταμένο της ευθύνειας, λέτε κύριε Δήμαρχε. Τον ΕΣΠΑ λέτε τώρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι ο διάλογος όμως αν αφορά στον ελληνικό. Να πάρα λέτε ψέματα συνέχεια. Τι γίνεται. Ποιος λέει δεν λέει ψέματα. Σας επιστρέφω. Σας επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς όπως σας επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς για πάθα και ο οποίος ως ουρά. Σας δίνουμε την άλλη να φέρει τα ονόματά μας και στους δεν ισχύει σε καμία πρόταση αυτή της διεύθυνσης ΕΣΠΑ. Εντάξει, υπάρχουν εδώ καταγεγραμμένα, είναι καταθετημένο στο... θα είναι καταθετημένο στο προεδρείο... Γιάννη Σκότσης του λέτε. Να έρθείτε μετά για ενημέρωση. Αναφέρω δικό μου μισθό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι ή θα σταματήσουμε την διαδικασία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί με άλλο τρόπο διαδικασία. 1200 ευρώ. Εγώ. Για μεικτά μιλάμε, αλλά δεν θα κάνουμε διάλογο αυτή τη στιγμή. Έτσι, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε να αρχίσετε να πάρετε αντίγραφα. Εγώ καταθέτω αντίγραφα. Εγώ καταθέτω αντίγραφα και νόμους και δεν ήρθα εδώ για να μιλάω. Στον ιδιωτικό τομέα όμως δεν μπορείτε να συνεχίσετε. Θα σταματήσει η διαδικασία να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο. Σας το είπα πολλές φορές. Πλέον παρακαλώ σας να επανέλθετε όλοι στην τάξη, να είμαστε ήσυχοι. Όπως ήσυχοι ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια των τοποθετήσεών σας και έτσι θα είμαστε και στην επόμενη τοποθέτηση που θα κάνετε, παρακαλούμε τουλάχιστον σεβαστείτε τους ομιλητές. Και μετά, αν θέλετε να ξανατοποθετηθείτε για το αν υπόθηκαν ή όχι ψέματα. Ο καθένας για το τι λέει και το τι κάνει κρίνεται, έτσι. Ο καθένας κρίνεται για το τι λέει και το τι κάνει. Είναι υπεύθυνος του εαυτού του. Ναι, κύριε Δημήτρη, τώρα να απευθύνεστε και εσείς προσωπικά, μετά θα συνεχίσετε αυτό το πράγμα. 600 ήταν και τα μεικτά στον ιδιωτικό τομέα. Μπορώ να συνεχίσω και εσείς, κύριε Δημήτρη. Κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε. Όχι, δεν σας επιτρέπουμε. Παρακαλώ, καθίστε κάτω. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι το κόστος μας μισθού. Μα δεν σας επιτρέπουμε να μιλάτε κάτι και να μιλάτε όχι. Για να μην παρεξηγούμαστε, είπα ο σημαντικός λόγος είναι το πλεονάσμα προσωπικό. Κακώς αναγνωνόμαστε συγκεκριμένα. Για να το διευκρινίσουμε, είπατε μια κουβέντα. Είναι περιττό. Είπατε 200. Άλλο θέλω να πω. Αν με αφήσετε. Είναι περιττό. Δεν είναι ο σημαντικός λόγος. Είπατε 290.000 ευρώ μισθοδοσία. Δεν διαμαρτύρουν και τα πλήρωτα. Εντάξει. Η διαμαρτυρία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι τη διαδικασία.
Δεν σας διέκοψε κανένας, το ξαναλέω. Μιλήσατε τόση ώρα θέλετε χωρίς χρονικό περιορισμό. Θα ξανατοποθετηθείτε στην πορεία, παρακαλώ σεβαστείτε μια διαδικασία και το χώρο που σας φιλοξενεί. Με όμιλο την αγάπη, δημοκρατικά να εκφράσουμε όλες τις γνώμες μας. Επίσης, κάτι που ακούστηκε ότι είναι δεδομένη το πρόγραμμα ότι συνεχίζεται, είναι δεδομένο το πρόγραμμα ότι συνεχίζεται για 5 χρόνια, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί. Αν ήταν δεδομένο, θα έλεγα δεν θα υπήρχε λόγος να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Θα ήταν από την αρχή για 5 έτη, έτσι και μέχρι την ολοκληρώση. Δεν μπορούμε να κάνουμε δείγμα όμως αυτό. Σας παρακαλώ πολύ, τώρα δεν γίνεται σε κάθε τοποθέτηση να διακόπτουμε. Για τα πράγματα, δεν γίνεται όμως έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι διαδικασία. Να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι, κύριε Πρόεδρε, για μία ακόμη φορά, γιατί νομίζω ότι δεν γίνεται κατανοητό. Ο σπουδαίος λόγος, επαναλαμβάνω, είναι το πλεονάσμα προσωπικό και δεν είναι το οικονομικό για το οποίο αναλωθήκαμε πολύ ώρα. Απλά ήταν προς ενημέρωση. Το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι τα χρήματα του ΕΣΠΑ δεν είναι για να καλύπτουν τις ανάγκες μισθοδοσίας και μόνο. Είναι για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες της συγκεκριμένης δομής, όπως η δομή πιστεύει. Άρα, το προσωπικό, το μόνιμο αυτή τη στιγμή, σε ό,τι έχει να κάνει με παιδαγωγούς, υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εγγραφών και γι' αυτό το λόγο φτάνουμε στη συγκεκριμένη εισήγηση από την διοίκηση του νομικού προσώπου.